μέσα σε... να γίνει αυτό το οποίο όλοι εσείς οι οποίοι γεννηθήκατε εδώ, ζείτε εδώ, μεγαλώνετε εδώ, ρωτέρεστε εδώ, θέλετε και ονειρεύεστε να δείτε. Για να γίνει αυτό. Εγώ να σας πω το εξής. Εγώ βρίσκομαι εδώ και από κάτω. Είμαι καταπληκτικά και είμαι μικρομυλότος. Είναι μεγάλη μου. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Καπογιάννη.
στην Αθήνα για να ψηφίσετε την Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, καταρχάς, αγαπητοί προσκεκλημένοι, επισημότατε να με συγχωρήσετε πολύ για το, ίσως για κάποια λάθη που γίνανε στις ανακοινώσεις. Συγγνώμη πολύ τους υποστηρίους της παράταξης της κυρίας Λούζου που ανακοινώθηκαν λίγο στο τέλος. Είναι ένα λάθος. Δεν μπορεί εθελοντές, ειλικρινά, δεν μπορεί να διαχειριστούν τόσο πολύ κόσμο. Είναι αδύνατο. Καμιά φορά ούτε επαγγελματίες δεν γίνεται. Το Matrix είναι λάθος. Φίλες και φίλοι, προαναγγείλαμε αυτή την εκδήλωση όλες αυτές τις μέρες λέγοντας κάτι, ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Ξέρετε όμως, καμιά φορά η πραγματικότητα οχριά μπροστά στο σύνθημα, οχριά. Γιατί αυτό που βλέπω εδώ σήμερα, που μπήκα και συνάντησα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στις αγαπές. Ποτέ. Είναι 24 χρόνια. Σύμβουλος είμαι στην αυτοδιοίκηση, ποτέ δεν έχω πάει σε μια τέτοια μεγάλη συγκέντρωση, ποτέ δεν έχω παραφερθεί με τόσο πολύ κόσμο για μια δημοτική παράταξη η οποία είναι εδώ για να σου παρουσιάσει το πρόγραμμά της. Από καρδιά σας ευχαριστώ. Είναι φοβερά συγκεκριμένο για αυτό και για αυτό και για αυτό και για αυτό. Ξέρετε, όταν πριν από λίγο καιρό όλοι εμείς άνθρωποι με όραμα, με αγάπη για τον τόπο, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε το Δήμο Αφραγνών, ποτέ δεν πιστέψαμε ότι λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση αυτής της παράταξης θα είχαμε αυτή την ανταπόκριση. Αυτή τη ζέστη, αυτή την αγκαλιά. Είναι σχεδόν απίστευτο αυτό που συμβαίνει, ειλικρινά. Είναι να δυσκολεύουμε να το διαχειριστώ. Εντάξει, είχαμε πάρει τα μηνύματα από την πίτα μας πριν από 2 μήνες, όταν περιμέναμε έναν κόσμο και ήταν οι διπλάσιοι, τριπλάσιοι, και σήμερα προσπαθήσαμε να στήσουμε για πολύ περισσότερους, γιατί δεν θέλαμε κανένα να ταλαιπωρηθεί. Αλλά τελικά βλέπω ανθρώπους όρθιους που ζητάω χίλια συγγνώμη. Θα πρέπει να κλείσουμε στάδιο την επόμενη φορά για να μπορέσουμε. Ξέρετε, εμείς για πρώτη φορά αποφασίσαμε να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους καθαρούς, με γεμάτες ζωές, επαγγελματίες, με κοινωνική ζωή, αναγνωρίσιμη στις γειτονιές τους. Ανθρώπους που θέλουν να δώσουν στον Δήμο και όχι να πάρουν. Είναι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά και κλείσαμε τα αυτιά μας στις ειρήνες. Σε όλους αυτούς τους μικροπαραγωγούς που λιμένονται την πόλη μας τόσα χρόνια. Θέλετε... Όταν ξεκίνησα αυτόν τον αγώνα, ήρθατε κάποιοι και με προσέγγισαν, πιστεύοντας ότι με παλιά υλικά θα κάνω το καινούριο αύριο. Και τους είπα πολύ ξεκάθαρα. Μέχρι εδώ. Με παλιά υλικά, καινούργια πράγματα δεν γίνονται. Τους εξήγησα κάτι. Αυτά τα παραμύθια που λέτε σε όλους μέχρι τώρα, για μια πόλη δίθεν δύσκολη, για έναν Δήμο ιδιαίτερο, για μια πολυπολιτισμική κουλτούρα, που αν δεν πάρεις τους επικεφαλείς κάποιων κοινωνικών ομάδων, δεν έχει τύχη, δεν έχει στίχη στη διεκδίκηση στο Δήμο, είναι παραμύθια, τους το εξήγησα.
Η πόλη μας είναι μια κανονική πόλη με κανονικούς ανθρώπους που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και το μόνο που θέλουν είναι μια όμορφη, καθαρή, ανθρώπινη, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη και τίποτα άλλο. Και φτάνει πια! Φτάνει πια με τα παραγωγικά, φτάνει πια με τους ανίκανους, φτάνει πια με τη διαφορά, φτάνει πια με την αδιαφάνεια. Το καθαρίζουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό και το πρόγραμμα που έχετε στα, σήμερα έχετε στα χέρια σας να παρουσιάσουμε είναι ένα πρόγραμμα που δεν το αντιγράψαμε από κάπου. Δεν το είδαμε σε κάποιους άλλους δήμους και πήραμε κάποια κομμάτια να τα βάλουμε εδώ, να τα συνθέσουμε εκεί για να παρουσιάσουμε κάτι σε εσάς. Εξετάσαμε κομμάτι-κομμάτι όλες αυτές τις ιδιομορφίες που έχει ο Δήμος μας, κυρίως οι χωροταξικές και τα προβλήματα και σας παρουσιάζουμε κάτι πρωτόλιο που γι' αυτό έχουν εργαστεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Έχουν εργαστεί πολλοί με ομικρογιώτα και πολλοί με ύψιλο. Ξέρετε, το πρόγραμμά μας έχει αντιμετωπιστεί τομέα-τομέα από ανθρώπους έμπειρους, από ανθρώπους ικανούς, από ανθρώπους που ξέρουν τον χώρο, από ανθρώπους εξειδικευμένους, από τους δημοτικούς μας συμβούλους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά έχουν και πολύ μεγάλη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία. Και αυτό που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας, και αυτό το θα παρουσιάσω αμέσως τώρα, να ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα για το Δήμο μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οδηγεί το Δήμο μας στο αύριο. Είναι ένα πρόγραμμα που με αυτό και με όλους εμάς θα οδηγήσουμε τις Αθανές σε ένα καλύτερο αύριο, σε μια καλύτερη ημέρα. Έχει δύο φάσεις. Δύο άξονες φάσεις. Η πρώτη φάση, ο πρώτος άξονας, είναι αυτό που λέμε. Πρέπει να πέσουν τα θεμέλια για να χτίσεις. Πρέπει να αποκτήσει ο Δήμος μας και οι δημότες μας τα αυτονόητα. Πρέπει ο καθένας από εσάς και από εμάς να πάψει να ντρέπεται, να λέει από πού μένει, πού εργάζεται, να πάψει να λέει από πού να ντρέπεται, από πού κατάγεται. Η πρώτη λοιπόν φάση αντιμετωπίζει τα αυτονόητα, τις καθημερινότητα, τις καθημερινές ανάγκες. Και πάμε εκεί, χτίζουμε τη δεύτερη φάση, στην οποία είναι η ανάπτυξη, είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης. Η φάση που θα θέσετε μόνο, αλλά η δύο φάση απόλυτα αναγκαία. Μόνο έτσι αλλάζει το κατανό. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση. Από τα θεμέλια θα ξεκινήσουμε το σπίτι μας και θα το κάνουμε, πιστέψτε με, και εξ επαγγελματικής εταιρείας, πολυόροφο κτίριο με γερά θεμέλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που δουλέψαν για αυτό. Ξέρετε, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι όλοι εθελοντές αυτή την προσπάθεια. Και το αποτέλεσμα που θα δείτε είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και είναι συγκινητική η προσπάθεια